Γεια! Yeah. Είμαι συγκλονισμένη, είμαστε στην Ελντέκο και έχουμε φέρει Χριστουγεννιάτικα! Αλήθεια! Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Πού είμαστε? Άραγε. Είμαστε στην Ελντέκο, εδώ και τη Χριστίνα μαζί. Έχουμε πάθει ένα σοκ, να το πω, ένα δέος. Νιώθουμε, η αλήθεια είναι, γιατί έχουν φέρει ακόμα πιο όμορφα πράγματα φέτος. Έχουν φέρει φανταστικά πράγματα, καινούργια και διαφορετικά. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να το δούμε. Christmas is coming, the snowflakes will be falling. It's the most wonderful time of year. So hang up. Κοιτάξτε πόσο όμορφα είναι αυτά τα στολίδια. Μ' αρέσουν τόσο πολύ τα κόκκινα και τα πράσινα στολίδια για τα Χριστούγεννα. Γεια σου, Χριστίνα. Είναι φανταστικά Χριστίνα αυτά. Είναι πάρα πολύ ωραία, η αλήθεια είναι. Έχει πουλοβεράκια, έχει με γκλίτερ. Λοιπόν, εντάξει, κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι αυτό, το οποίο μπορείτε να το διακοσμήσετε και εσείς αν θέλετε. Το παίρνετε έτσι σκέτο και το διακοσμείτε, είτε με σφάγκο, είτε με γυλάντα, είτε με κουδουνάκια, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μετά, πάρα πολύ μου αρέσουν και αυτά εδώ, τα ζωάκια, τα οποία είναι ιδιαίτερα. Είναι έτσι διαφορετικά για μένα. Καλά, με αυτά εδώ παθαίνω ένα κάτι, η αλήθεια είναι. Αυτά τα χρώματα έτσι μου θυμίζουν τα παλιά Χριστούγεννα που ήμουν παιδάκι. Και μου αρέσουν πάρα πολύ. Γεια σας, λαμπάκια. Τι κάνετε, λαμπάκια? Κοίτα τι ωραίο που είναι αυτό εκεί πάνω. Καλά. Εντάξει. Εντάξει. Κοιτάξτε φανταστικό DIY. Το παίρνετε έτσι όπως είναι και το χρωματίζετε. Δεν ξέρω αν έχει και μέσα στο κουτάκι και τα χρώματα. Λέει σετ ζωγραφικής. Οπότε πολύ πιθανό να έχει και τα χρώματα μέσα. Είναι κούπα. Όπ, τα έχει τα χρώματα. Είναι άκρος χριστουγεννιάτικο και είναι πάρα πολύ ωραίο και για δωράκι. Στολίδια, φωτιζόμενα, LED, πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία και για δωράκια αυτά. Επίσης, κάτι που πήραμε και για τον Άκη, είναι αυτός εδώ ο καριοθράφστης. Έχει τα χρώματα και θα τον βάψει μόνος του, θα ενθουσιαστεί, θα πει πάνω στο δέντρο του πιθανότατα αυτό. Και έχει και άλλα τέτοια. Όσες με παρακολουθούσατε και πέρσι και είχατε δει και το περσινό βίντεο με τα χριστουγεννιάτικα, θα θυμάστε ότι στο δέντρο του Άκη είχαμε βάλει και τέτοια, δηλαδή είχαμε πάρει τέτοια σετάκια, τα είχε χρωματίσει μόνος του και του άρεσε πάρα πολύ. Έχει και πολύ ωραία ξύλινα με μαρκαδόρους. Θέλω να δείτε αυτό το σκούφο πόσο μεγάλος είναι. Χριστίνα, κάνε μας ένα demonstration. Είναι presentation. Είναι μεμένα, παιδιά. Καλά, εντάξει. Είναι απίστευτος από τους σκούμους. Θέλω να φανταστείς το Βαγγέλη να κρέμεται από την ουρά. Φαντάζεσαι. Τέλειο. Πάρα πολύ ωραία είναι και αυτά εδώ. Και αυτά. Τα οποία είναι για τα μαχαιροπύρουνα, για το χριστουγεννιάτικο και πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Είναι υπέροχα πραγματικά. Στο διάδρομο εδώ, με τα Λίμαξ, όπως καταλαβαίνετε, μια συγκίνηση, ένα κάτι, ένα δάκρυ κύλησε. Πήραμε άλλο ένα Λίμαξ για φέτος και έχω συγκλονιστεί. Εδώ μεταξύ, φέτος ήρθαμε πολύ οργανωμένες, Χριστίνα, όμως. Ναι, γιατί ήρθαμε οργανωμένες. Ήξερα πάνω κάτω τι θέλω. Βέβαια, βρήκαμε και άλλα πράγματα εδώ. Έτυχε, Χριστίνα. Με πληγώνεις, Χριστίνα. Λοιπόν, βρήκαμε πολύ ωραία πράγματα. Και διαλέξαμε και πάρα πολύ ωραία πράγματα και έχουν φέρει πολύ, πολύ διαφορετικά καινούργια, δηλαδή έχουμε βρει πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε δει τις άλλες χρονιές. Πόσο γλυκούλι είναι αυτό το σαλιγκαράκι, πες μου. Επίσης μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα σκυλάκια και αυτές εδώ οι κουκουβάγες, νομίζω ότι τις έδειξα και στο φθινοπωρινό, αλλά είναι φανταστικές για δέντρο Harry Potter αυτές, πραγματικά όμως. Μερικά εκατομμύρια καριοθράφστες. Σε τι θέλετε, σε λευκό, σε ροζ, σε πράσινο κόκκινο, σε μικρό, σε μεγάλο. Πρέπει να σας πω ότι φέτος πήρα και τζάκι. Είμαι πολύ συγκλονισμένη γιατί θα φτιάξουμε κάτι το οποίο θα το δείτε σε DIY, οπότε μείνετε συντονισμένες. Θα είναι super. Έχω φανταστική ιδέα. Εμείς δεν έχουμε αληθινό τζάκι στο σπίτι, όπως ξέρετε. Ανάβω τη τηλεόραση το τζάκι συνήθως. Αλλά φέτος θα δείτε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να σας δείξω και αυτές τις πάρα πολύ ωραίες μπουμπονιέρες για χάμο, οι οποίες είναι χριστουγεννιάτικες και χριστουγεννιάτικο γάμο και είναι πανέμορφες. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε φάτσες. Και αυτή είναι πανέμορφη, είναι πάρα πολύ ωραία. Και αυτές. Πρέπει να σας δείξω κάτι, ξέρετε τι είναι αυτά. Είναι σοκολατένια κουταλάκια, τα οποία τα βάζεις μέσα σε ζεστό γάλα και φτιάχνεις ζεστή σοκολάτα.
Κοιτάξτε πόσο όμορφα γούρια. Κοιτάξτε. Κάπου εδώ σας αφήνω. Θα τα πούμε σπίτι με το unboxing. Λοιπόν, έχουν περάσει μέρες από όταν είχαμε πάει στην Ελντέκο. Τώρα είμαι στο σαλόνι. Γυρίσαμε πριν από λίγο από ό,τι βλέπετε. Είναι και τα γυαλιά ακόμα στο κεφάλι μου. Και θέλουμε να σας δείξουμε τον Άκη τι και τι διάλεξε η μαμά για τα Χριστούγεννα. Ας ξεκινήσουμε με αυτό εδώ, το οποίο είναι απίστευτο. Το είδατε και μέσα στο κατάστημα που σας το έδειξα. Είναι σοκολατένια κουταλάκια, τα οποία τα βάζεις μέσα σε ζεστό γάλα. Και λιώνω και διαλύσω στη σοκολάτα. Ανυπομονώ πραγματικά να το δοκιμάσουμε τα συγκεκριμένα, αγάπη μου. Σκέτα θα τα φάει. Το επόμενο που θέλουμε να σας δείξουμε που πήραμε, καλά, είναι κατά ενθουσιαστή φέτος πάλι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι σετ κάλυμα για τη λεκάνη της τουαλέτας, ακριβώς για το καπάκι και χαλάκι για κάτω. Και είναι χριστουγεννιάτικο, ένα λεπτάκι. Θα το ανοίξουμε κιόλας. Είναι ταρανδάκι. Αυτό είναι για το καπάκι. Και αυτό είναι χαλάκι για κάτω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, μετά από το βίντεο θα το βάλουμε. Το επόμενο που θέλουμε να σας δείξουμε είναι ένα νέο απόκτημα που έχουμε για το χριστουγεννιάτικο χωριουδάκι μας. Είναι μικρό ακόμα το χριστουγεννιάτικο χωριουδάκι μας, αλλά μεγαλώνει σιγά σιγά. Είναι αυτό εδώ το φανταστικό, απίστευτο σπιτάκι, το οποίο ανάβει και αυτό. Θα το βάλουμε αργότερα μπαταρίες. Είναι η Ακαδημία του Άγιου Βασίλη. Είναι απίστευτη. Εδώ μέσα ανάβει. Βάλουμε και μπαταρίες, θα το δείτε. Παίρνει και μετασχηματιστή, οπότε δεν χρειάζεται να αλλάζετε συνέχεια μπαταρίες. Αλλά παίρνει και μπαταρίες στο κάτω μέρος, όπως και τα υπόλοιπα. Ανυπομονώ να το βάλω αυτό το φετοσάκι. Το επόμενο που έχουμε να σας δείξουμε είναι αυτό το φοβερό χαλάκι για την είσοδο. Πόσο χριστουγεννιάτικο είναι αυτό, βρεάκι. Πάρα. Είναι πάρα πολύ. Έχει ταρανδάκια, βέβαια. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μόλις το λύσουμε θα το βάλουμε αυτό, έτσι. Μετά πήρα τέτοια κλαδιά για να βάλουμε, αυτά είναι μερόκια και μπέρι για να βάλω σε, είτε σε κάποιο βάζο είτε για κάποια κατασκευή που θα φτιάξω. Αυτά εδώ είναι για τις κατασκευές που θέλω να κάνω. Είναι πολύ ωραία στεφανάκια τα οποία μπορούμε να ντύσουμε με μπάλες, με λουλούδια, με κορδέλες και όχι μόνο. Άλλο ένα κλαδί, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι έτσι σε αλευκό χρυσό και αυτό. Όλα αυτά θα τα δείτε και σε κατασκευές, όχι μόνο απλή διακόσμηση. Το επόμενο πράγμα που πήραμε είναι αυτό εδώ, είναι μια, δεν το λες γυρλάντα, είναι κάποια κλαδάκια τέλος πάντων, τα οποία είναι πρασινάδα. Φοβερή περιγραφή, Ελισάβετ, από ό,τι καταλαβαίνεις, έκανα φανταστική περιγραφή σε αυτό το προϊόν. Είναι 80 cm. Και μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να ντύσω κάποια από τα στεφανάκια που σας έδειξα. Φέτος σκέφτηκα στην ενδιάμεση πόρτα που έχουμε εδώ ανάμεσα στην τραπεζαρία και το σαλόνι να φτιάξουμε μια κατασκευή και θα χρησιμοποιήσουμε και μπαλίτσες χριστουγεννιάτικες. Οπότε πήρα και αυτές εδώ να τις χρησιμοποιήσουμε μαζί με κάποια άλλα πραγματάκια. Και επειδή έχω και περισσεύμα μπάλες από το δέντρο, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα πάνω στο δέντρο, ξέρετε πώς το κάνουμε στο δέντρο. Πήρα και αυτό. Το οποίο είναι στεφανάκι και αυτό, απλά είναι πιο μικρό ακριβώς και θα δούμε πώς το κάνουμε στολίδι για δέντρο. Ναι, μπορεί αυτό. Να βάλουμε μια φωτογραφία χριστουγεννιάτικη εκεί. Πολύ ωραίο ακούγεται αυτό. Και να το βάλουμε στο δέντρο. Αμέ, πολύ ωραία ιδέα. Μπορεί να το βάλουμε κάτι εδώ, κάτι τέτοιο κοσμητικό και να βάλουμε και τη φωτογραφία. Εδώ. Ναι, ναι. Να το κρεμάσω. Είναι φοβερή ιδέα. Πριν προχωρήσουμε, να σας δείξουμε και τρία πραγματάκια που έχουμε εδώ. Ένα κερί το οποίο πήρα και μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είναι άκρος χριστουγεννιάτικο, έχει χρυσό σκόνη στο κάτω μέρος. Είναι, έχει αυτό το ζαχαρί το χρώμα. Δεν έχει κάποιο όρμα συγκεκριμένο. Ναι, έχει και εδώ χρυσό σκόνη μέσα στο κερί. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό εδώ, το οποίο είναι φανταστικό διακοσμητικό. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Θα χρησιμοποιηθεί μάλλον, όχι δεν σας λέω, θα δείτε. Θα κάνουμε κάποια DIY φέτος και θα δείτε. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο πάντως. Κοίτα, έχει δεντράκια, έχει τάρανδο και σπιτάκια. Πήρα αυτή είναι εδώ την κορδέλα, η οποία έχει καριοθράψτες. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η κορδέλα. Είναι σατέν. Άρα στη δεύτερη σακούλα. Έλα κάτσε δίπλα. Πήρα αυτή τη φανταστική γυρλάντα, η οποία έχει και χρυσό σκονή. Δηλαδή πόσο χρυσό σκονή φέτος εδώ στο σπίτι πια.
πάρα πολύ ωραία και μπορώ να την κόψω και να τη χρησιμοποιήσω για κατασκευές που θέλω, θα δείτε. Αυτό εδώ, μπορείτε να φανταστείτε τι είναι. Είναι στολίδι για το δέντρο, διάφανο, μέσα στο οποίο όμως μπορούμε να βάλουμε φωτογραφίες. Τέλειο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, οπότε θα τα δείτε και αυτά. Έτσι. Αυτά μου άρεσαν πάρα πάρα πολύ, δεν είναι τεράστια και μου αρέσει. Έτσι σου αρέσουν, αγάπη. Επίσης έχω άλλη μια ιδέα, έχουμε κάνει έτσι μια έρευνα, έχουμε γεμίσει χρυσόφωνο εδώ το καταλαβαίνετε. Έκανα μια έρευνα και έχω βρει κάτι που θέλω να σας φτιάξω με τέτοιες μπαλίτσες, οπότε μείνετε συντονισμένες. Είναι τρεις διάφανες μπάλες από ό,τι βλέπετε και μου αρέσει πολύ σαν ιδέα. Αυτό εδώ, τι είναι αυτό? Μέχρι πέρσι είχαμε το ξωτικό. Φέτος δεν θα έχουμε το ξωτικό. Θα έρθει το ξωτικό. Θα έρθει όμως. Θα έρθει το Άγιος Βασίλης, μάλλον. Κρυφά, κάθε μέρα. Και θα σου φέρει ένα μικρό δωράκι. Θα γεμίσει αυτά τα κουτάκια με δωράκια ο Άγιος Βασίλης. Μικρά. Μπορεί να είναι ένα σοκολατάκι, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Οπότε θα τα ανοίξω, θα τα φτιάξω εγώ. Θα φτιάξω κάτι, θα σας δείξω τι. Φτιάξουμε ένα advent calendar με λίγα λόγια. Λιόλια. Ναι. Μέσα στα... και μέσα στα κουτάκια θα έχει από κάτι μικρούλι. Δεν ξέρει ακόμα ο Άγιος Βασίλης τι θα είναι. Θα δούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, δε. Θα το δείτε. Μετά, πήραμε αυτό το πάρα πολύ ωραίο όπου πέφτουν τα πράγματα. Στολίδι καμπανάκι. Το οποίο είναι πανέμορφο από ό,τι βλέπετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι το στυλ ακριβώς που μου αρέσει. Ακριβώς αυτό το στυλ. Μετά πήρα αυτό το πάρα πολύ γλυκούλι δεντράκι. Το οποίο είναι φανταστικό. Είναι μέσα σε γλαστράκι. Έχει και τη λινάτσα στο κάτω μέρος. Και είναι πανέμορφο πραγματικά. Θα το δείτε σε κάποιο centerpiece που θα φτιάξω. Φέτος πήρα. Επειδή θα φτιάξουμε το τζάκι, δεν ξέρω, νομίζω σας είχα πει και πέρσι. Θα φτιάξουμε ένα τζάκι εμείς εδώ. Πήραμε αυτά εδώ. Τα οποία θα κρεμαστούν. Διαφορετικές στο τζάκι, ναι. Διαφορετικές καλτσούλες. Ακριβώς, διαφορετικές καλτσούλες. Πολύ ωραίες. Και αυτά τα δύο πουλοβεράκια. Μαζί με τα χριστουγεννιάτικα πήραμε και αυτά εδώ. Τα οποία θα μπουν για το πάρτι μας. Για τα γενέθλια. Είναι τρία διαφορετικά μεγέθη. Σε αυτά εδώ τα χαλουινίστικα στολίδια. Δεν είναι φανταστικά, είναι πάρα πολύ ωραία. Και μαζί με αυτά. Καλαμάκια Halloween! Ναι! Με κολοκύθες, βέβαια, και νυχτερίδες. Αυτό είναι μία από τις δραστηριότητες που μπορείτε να βρείτε για παιδιά στην Ελντέκο. Χριστουγεννιάτικη, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι ένας ξύλινος Άγιος Βασίλης. Τον ζωγραφίζει με αυτούς τους μαρκαδόρους. Ακριβώς, έχει μαρκαδόρους και έχει και βασούλα. Το στείνει δηλαδή κανονικά και έχει και αυτό το δεντράκι το μικρό. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Και βάζει και αυτό και μάλλον τα κρατάει. Βέβαια. Πήρα αυτή τη φανταστική vintage, απίστευτη κορδέλα. Μόλις την είδα, την ερωτεύτηκα αυτή την κορδέλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χρώμα της, η υφή της, το μέγεθος. Είναι τέλειο. Είναι πάρα πολύ ωραία κορδέλα. Θα τη δείτε σε κατασκευές που θα κάνω. Μου άρεσε πολύ. Επίσης, για μια κατασκευή που θέλουμε να κάνουμε, δεν σας λέμε τι. Πήρα αυτό το πολύ ωραίο. Κορδόνι, είναι πολύ πολύ μαλακό όμως και είναι γυαλιστερό από ό,τι βλέπετε, έχει glitter και μου αρέσει πάρα πολύ. Και τέλος, πήραμε και αυτή τη φανταστική κορδέλα η οποία γράφει Merry Christmas και είναι τόσο τέλεια. Ξέρετε τι μου θυμίζει, αν έχετε δει το Grinch, το animation, το καινούριο που έχει βγει, μου θυμίζει αυτό ακριβώς, το Whoville. Έχει τόσο πράσινο, τόσο κόκκινο, έχει τις βούλες επάνω και τις ερίγες κτλ. Είναι φανταστική κορδέλα. Είναι απλά φανταστική. Και νομίζω ότι είναι από τις κορδέλες που έχουν και σύρμα στο πλάι και μπορείς να τις στήσεις όπως θέλεις. Νομίζω πως ναι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι κορδέλες. Είναι φοβερές για κατασκευές και ακόμα και για να την κάνεις φιόγκο για την πόρτα του σπιτιού, είναι φοβερή κορδέλα. Και βρήκα και αυτά τα φανταστικά χριστουγεννιάτικα κουπάκ. Έχει λουδάκια, έχει χριστουγεννιάτικο δέντρο, έχει αστέρι, έχει πεφταστέρι. Έχει καμπανούλα. Έχει φεγγαράκι. Φεγγαράκι, καρδούλα. Έχει διάφορα εδώ. Ψαράκι. Ετοιμαστείτε γιατί όλα αυτά θα τα δείτε σε βίντεο. Πήρα αυτούς εδώ τους κορμούς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ ωραίοι και θα φτιάξουμε κάτι, δεν σας λέω τι. Θα κάνουμε πολλά DIY φέτος νομίζω. Το πρώτο τελευταίο που θέλω να σας δείξω είναι αυτό το φανταστικό, φανταστικό τραπεζομάντιλο. Μ' αρέσει πολύ. Αυτό το καρό, ρε παιδί, μου αρέσει πάρα πολύ. Το συγκεκριμένο είναι 1.30x1.80. Είναι πανέμορφο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να σας δείξω. Σας δείξουμε
κάτι που ήθελα πολύ καιρό και ξέρετε πάρα πολύ καλά την αγάπη μου στο Τζάκι. Μέχρι τώρα άναβα το Τζάκι της τηλεόρασης και με συντρόφευε και στα like και σε όλα αυτά που έκανα. Και τώρα θέλω να σας δείξω το Τζάκι που πήραμε φέτος από την Eldeco. Λοιπόν, εμείς έχουμε ενθουσιαστεί. Έχει και άλλο μέγεθος, έχει και πιο κοντό μέγεθος, έχει και πιο μακρύ, με άλλο κάδρο γύρω-γύρω. Είναι απλά υπέροχο και αυτό θα μπει μέσα στο τζάκι που θα φτιάξουμε με το Γιάννη. Και δεν μπορώ να σας περιγράψω τη χαρά μου και όταν το είδα, πήρε και η Χριστίνα και θα πάρουμε και ένα για τη μαμά. Είναι υπέροχο, είναι φανταστικό. Αυτά ήταν τα χριστουγεννιάτικα που διάλεξαμε φέτος από την Eldeco. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι νομίζω, σωστά. Ναι. Θα στολίσουμε το σπίτι, θα το κάνουμε φέτος πατρινό καρναβάλι για πάντα πάλι, χριστουγεννιάτικα. Και θέλαμε να σας τα δείξουμε, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Μην ξεχνάτε ότι από κάτω θα έχω όλα τα link με όλα τα πράγματα που είδατε εδώ, μπορείτε να μπείτε να τα τσεκάρετε. Ανυπομονώ να ξεκινήσω τα γυρίσματα για τις χριστουγεννιάτικες κατασκευές και για όλα τα υπέροχα πράγματα που θέλουμε να σας δείξουμε φέτος. Οπότε, προς το παρόν σας αφήνουμε. Για να κλείσουμε αυτό το βίντεο, να κάνετε το μοντάζ, να σας το ανεβάσω αύριο, ανυπομονώ πραγματικά. Μείνετε συντονισμένες γιατί έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα φέτος τα Χριστούγεννα. Σας αφήνουμε προς το παρόν. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, πατήστε like. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για νέα βίντεο κάθε εβδομάδα. Ανεβάζω Τρίτη και Παρασκευή στις 7 το απόγευμα. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι πολύ πολύ σύντομα. Φιλάκια! Like.